Ξανά στις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω και τον υποψήφιο βουλευτή στη Β' Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, αναπληρωτή στο ΜΕΑΡΚ Οικονομικών του Κόμματος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε μαζί μας. Κύριε Αλεξιάδη, λίγο μας έχετε μπερδέψει με την κυβέρνηση των ιτημένων. Δηλαδή, από τη μια κατηγορείτε τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι αντιθεσμική στάση, αν διανοηθεί να μην αξιοποιήσει διερευνητική εντολή. Απ' την άλλη, λέτε ότι ακόμα και αν βγαίνουν τα νούμερα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερος, δεν γίνεται τέτοια κυβέρνηση. Όλα μαζί δεν γίνονται όμως. Έχουμε σαφέστατη θέση, η οποία έχει εκφραστεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Άλεξ Τζίπρα. Δεν επιδιώκουμε κυβέρνηση ιτημένων. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη εντολή, το έχει πει ο Αλέξης Τζίπρας. Όποιος έχει άλλη άποψη, όποιος λέει ναι, μεν, αλλά κτλ., ας πάει στα όργανα του κόμματος, θα θέσει την άποψή και να τη συζητήσει εκεί. Δεν είναι δυνατόν την ώρα της μάχης και σε μια ώρα που πρέπει να είναι σαφής η εικόνα. Το οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινά τον Αλεξιάδη, να βγαίνει και να εκπέμπει κάτι άλλο. Δεν λέω ότι γίνεται, αλλά επειδή είπα ότι την μπερδέψαμε. Δεν μπερδεύουμε. Ξεκάθαρη είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, τελεία παύλα. Τελεία παύλα, ωστόσο, αυτό όλο, επαναλαμβάνω, αν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο ιτημένος θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα πάρει 32 και είναι δεύτερος και ο κ. Μητσοτάκης πάρει 32,5. Αν τα νούμερα βγαίνουν, δεν είναι αντιφατικό σε σχέση με τον πυρήνα της λογικής, της απλής αναλογικής. Δηλαδή, γιατί είναι κυβέρνηση τιμένων μια κυβέρνηση που θα μπορεί να αθροίζει, το είπε και ο κ. Τσακαλώτος χθες, 46-47% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων σε σχέση με μια μονοκομματική κυβέρνηση ενισχυμένης αναλογικής που είναι είμαστε, με 37%. Είμαστε υπέρ του κυβερνήσεως συνεργασίας. Mm-hmm. Κυβερνήσεως συνεργασίας σημαίνει προγραμματική σύγκληση. Ναι. Δεν έχω δει μέσα στην Ελληνική Βουλή άλλο κόμμα εκτός από το ΠΑΣΟΚ που συμφωνούμε σε πάρα πολλά, όχι σε όλα. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τον κώδικα ύπαρξης, την κωδικοποίηση του κώδικα ύπαρξης δημοσίων εσόδων που προβλέπει κατασχέσεις πρώτης κατοικίας και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για τους οποίους είμαστε καταγγέλλει για τα άλλα ή μια σειρά από άλλα ζητήματα. Δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Με τον κύριο Βαρουφάκη, πώς μπορεί να γίνει πραγματική σύγκληση. Ή με το ΚΚΕ, πώς μπορεί να γίνει πραγματική σύγκληση. Ναι. Άρα, όσοι ονειρεύονται κάτι τέτοιο, μάλλον δεν έχουν διαβάσει τις πολιτικές θέσεις του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα. Άρα, ή ΠΑΣΟΚ ή δεν υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση. Εμείς... Το λέω γιατί το έχω ακούσει και στελέχη σας να ποντάρουν ακόμη και στην ανοχή. Έχει λέει, πει του ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Και έχει την πολιτική σοφία και την εμπειρία και καλά κάνει και το λέει ότι την επόμενη μέρα των εκλογών πολλά από αυτά που ακούτε πριν τις εκλογές θα είναι διαφορετικά. Ναι. Άρα πολλά από γιατί αυτά αυτό όμως να αφορά στους άλλους και να μην αφορά και σε εσάς και στην κυβέρνηση των ιτημένων. Διότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη θέση. Ναι. Για να γίνει αυτή που λέτε η κυβέρνηση ιτημένων, πρέπει να συμφωνήσουν και άλλα κόμματα με τα οποία δεν υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Τώρα, το αν τους φωτίσει ο Θεός, αν γίνει κάποιο θαύμα, γιατί στην πολιτική το μόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα. Σωστό. Και αλλάξουν πολιτικές θέσεις, μπορούμε να συζητήσουμε τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει περιθώριο και αριθμητικό για τη λεγόμενη κυβέρνηση ιτημένων. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έχουμε κάποια τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Άρα, ας ξεχάσουμε αυτό το σενάριο. Άλλωστε, η δική μου πολιτική εμπειρία από τις περιοδίες που κάναμε χτες στην Τραπετσόνα, που ήμασταν πρώτο κόμμα το 19 με 40%. Τώρα θα πάμε 42 και. Από εκδήλωση μέσα στη Σαλαμίνα, όπου είχαμε προβλήματα ως ποσοστά, αλλά βλέπουμε ότι αυξάνονται πάρα πολύ τα ποσοστά μας. Ναι. Και γενικά την εκλογική περιφέρεια που είμαι, βλέπω ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Το ζήτημα δεν είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι πρώτο κόμμα. Το ζήτημα θα είναι μικρή ή μεγάλη διαφορά. Εμείς παλεύουμε για να είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Κύριε Αλεξιάδη, το γεγονός ότι βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την υπόθεση Γεωργούλη να σας επιτίθεται με έναν τρόπο έτσι άγριο. Σας φέρνει σε δύσκολη θέση σε σχέση με το αφήγημα το οποίο παρουσιάζεται στους πολίτες. Δηλαδή, εσείς τους λέτε προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές και πάνω κάτω με το βασικό εταίρο δυνητικό που υποψιαζόμαστε όλοι ότι θα μπορούσατε έτσι να συνεννοηθείτε στην ίδια γλώσσα. Δεν ξέρω αν μιλάτε τα ίδια ελληνικά με τον κύριο Βαρουφάκη, από ό,τι καταλαβαίνω όχι. Είστε περίπου στα μαχαίρια. Πώς θα κάνετε κυβέρνηση ένα μήνα? Με τον κύριο Βαρουφάκη, εγώ προσωπικά, όπως ξέρετε, τον έχω καταγγείλει από το βήμα της Βουλής ναι. Ένα αισχρό ψέμα που είπε εις βάρος μου. Τον έχω καλέσει να καταθέσει τα σχετικά στοιχεία. Δεν το έκανε μέχρι να κλείσει η Βουλή, αλλά τον βαρύνει αυτό που, για το οποίο τον έχω καταγγείλει, ότι είναι ένας αισχρός ψεύτης. Γιατί όταν καταγγέλνεις κάποιον από τη Βουλή και δεν φαίνεις ούτε ένα στοιχείο για να αποδείξεις αυτά που λες, είναι δεδομένο ότι λες ψέματα.
Άρα δεν βρήκατε τον πιο κατάλληλο Σιριζέο να συζητήσει για τον κύριο Βαρουφάκη. Για τον Πασόκ. Και τον έχω καλέσει να μου δώσει αντίγραφο για το τεράστιο πρόγραμμα που είχε για την πάταξη φοροδιαφυγής του λαθρεμπορίου, όπου όταν πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Ιούλιο του 2015 και ανέλαβα το σχετικό χαρτοφυλάκιο, δεν βρήκαμε ούτε λευκή σελίδα για το περίφημο πρόγραμμά του. Αν όμως το έχει έστω και τώρα, ας το δημοσιοποιήσει για να δούμε ποιο ακριβώς πρόγραμμα είναι και πού θέλει να συγκλίνουμε. Ναι. Σε ό,τι αφορά όμως το ζήτημα γενικά των μετεκλογικών συνεργασιών, τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τώρα την κοινωνία, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το θέμα της καταγγελίας για βιασμό, εμείς είμαστε με την κάθε Γεωργία της Θεσσαλονίκη και με την κάθε Ελένη στις Βρυξέλλες. Δεν είμαστε με αυτούς που έχουν καταγγελθεί παρά το τεκμήριο αθεότητος για τέτοια θέματα βίας. Δεν κυριαρχεί αυτό στην κοινωνία. Το θέμα της οικονομίας κυριαρχεί. Και όσο η Νέα Δημοκρατία λέει είτε ψέματα είτε αρνείται την πραγματικότητα, διότι κάνει και το ένα και το άλλο, ακούσαμε προηγουμένως για παράδειγμα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να λέει «Μα πώς θα το κάνουμε αυτό στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν είναι 4,1 δις». 4,1 δις είναι το σύνολο του εσόδου. Εμείς δεν λέμε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, λέμε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ναι. Και είναι 1,5 δις που το αντέχει. Διότι μόνο το 2000, ο προϋπολογισμός, μόνο το 2022 σε σχέση με το 2021 εισέπραξαν περισσότερους έμεσους φόρους 4,3 δις. Άρα μπορούσαν να κάνουν και αυτό και τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής που κοστίζει 960 εκατομμύρια. Δεν ήθελαν να το κάνουν, δεν έκαναν αυτή την πολιτική επιλογή. Στην οικονομία θα κριθούν λοιπόν οι και εκλογές. Να κλείσουμε με αυτό, ναι. Και στην οικονομία οι δικές μας προτάσεις και στο θέμα της ακρίβειας και των αμοιβών και των χρεών είναι πολύ καλύτερες από την Νέα Δημοκρατία. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα τεθούν οι οικονομικές προτάσεις όλων των κομμάτων και στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης για να ξέρουμε και τι ψηφίζουμε δηλαδή. Μακάρι και μακάρι να πείσετε κάποιον από το οικονομικό επιτελείο να τολμήσει ένα debate μαζί μου για αυτά τα θέματα, γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχουν τολμήσει. Να είστε καλά, κύριε Αλεξιάδη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Τώρα.